Γυναίκες της Ομοσπονδίας Γυναικών Ελλάδας, οι σύλλογοι μας, οι ομάδες μας μαζί με τα παιδιά μας βρισκόμαστε σήμερα εδώ για να ενώσουμε τη φωνή μας με τη ΣΕΑΝ και τους άλλους φορείς που βρίσκονται εδώ και να παλέψουμε μαζί και να διεκδικήσουμε την πλήρη και ολοκληρωμένη κάλυψη των αναγκών σε υγεία και πρόνοια για όλους τους ανθρώπους και ιδιαίτερα για τους φωνήλους πάσχοντες και τα άτομα με ειδικές ανάγκες. Γιατί δεν δεχόμαστε οι άνθρωποι με ειδικές ανάγκες να μην μπορούν να καλύψουν ούτε τις βασικές τους, ούτε τις ιδιαίτερες ανάγκες που έχουν, να παλεύουν μόνοι τους για θεραπείες, για εξετάσεις, για φάρμακα, για επεμβάσεις, για αποθεραπεία, για αποκατάσταση. Δεν δεχόμαστε ακόμα οι άνθρωποι με μεσογειακή ανεμία να μην μπορούν να εξασφαλίσουν ούτε το βασικό για την υγεία τους και την επιβίωσή τους, τις αναγκαίες μεταγγίσεις που πρέπει να γίνονται τακτικά και με ορισμένη ποσότητα αίματος για τον καθένα, γιατί λειτουργεί η αιμοδοσία, γιατί δεν υπάρχει συντονισμός στους φορείς, γιατί υπάρχουν πολλές ελλείψεις. Με αποτέλεσμα να έχουν σοβαρές συνέπειες στην υγεία τους, στην επιβίωσή τους. Δεν δεχόμαστε παιδιά με μεσογειακή ανεμία να μην μπορούν να πάνε σχολείο από τις συνέπειες, τις σοβαρές της υπομετάγγισης και οι ανασφάλιστοι να μην μπορούν να εξασφαλίσουν ούτε τα αναλώσιμά τους. Είμαστε εδώ για να δώσουμε και μια απάντηση στον Υπουργό, τον Υφυπουργό Υγείας, μια που είμαστε στον χώρο σήμερα εδώ, που είπε ότι η κακοποίηση και η δολοφονία γυναικών είναι βιολογικό αποτέλεσμα της φυσικής αυξημένης επιθετικότητας των αντρών. Δίνουμε λοιπόν για όλα αυτά τα ζητήματα μια απάντηση και λέμε ότι και η βία κατά των γυναικών και όλες αυτές οι μορφές βίας που μόλις περιγράψαμε για μας, για τις οικογένειές μας, για τα παιδιά μας, είναι αποτέλεσμα της δικής τους πολιτικής, των κυβερνήσεων που βαδίζουν στις ράγες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της τωρινής και των προηγούμενων. Έχουμε δυνατή φωνή και θα γίνει ακόμα δυνατότερη με τη συλλογικό αγώνα. Δεν πάμε βήμα πίσω από τις ανάγκες μας, είμαστε δυνατοί και θα τα καταφέρουμε.